μουσαία αυτά. Και πώς πάει η αξιοποίηση αυτού του νόμου, τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου θα πρέπει να τα πούμε, κυρία Υπουργέ, στον κόσμο. Ωραία. Χαίρομαι που είμαι εδώ για να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε δύο κουβέντες για το τι είναι η κοινωνική οικονομία, γιατί πολλοί κόσμος δεν το γνωρίζει. Είναι ένας τομέας παραγωγής υπηρεσιών και προϊόντων που σε κάποιες χώρες φτάνει μέχρι και το 10% του ΑΕΠ. Στη δική μας χώρα αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1% και οι καλύτερες εκτιμήσεις το πάνε στα 2%. Ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά? Οι εργαζόμενοι και τα μέλη μιας επιχείρησης που ανήκουν στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας λειτουργούν βάσει της αρχής της ισοτιμίας και της δημοκρατίας. Δηλαδή, κάθε μέλος και εργαζόμενος έχει μία ψήφο σε όλες τις αποφάσεις που παίρνονται. Άλλο χαρακτηριστικό. Τα προϊόντα που παράγουν πρέπει να έχουν συλλογικό και κοινωνικό όφελος. Τι πάει να πει συλλογικό όφελος? Το συλλογικό όφελος είναι για τα μέλη και τους εργαζόμενους. Δηλαδή, ο βασικός λόγος που συστήνονται δεν είναι για να βγάλουν κέρδος, παρότι αν βγάλουν κέρδος είναι επιθυμητό. Είναι για να υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας και να μπορεί ο εργαζόμενος σε αυτή την επιχείρηση να βιοπορίζεται αξιοπρεπώς. Άρα έχουν σαν στόχο τη βελτίωση της ζωής των εργαζομένων των ίδιων. Παράλληλα παράγουν προϊόντα τα οποία τηρούν κάποιους κανόνες αξιοπρέπειας και δίκαιου εμπορίου. Δηλαδή η αειφορία είναι ένα θέμα. Υπάρχουν κάποια προϊόντα στα οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση εύκολα κάποιος ο οποίος είναι χαμηλόμισθος, έχει χαμηλό μισθό. Για παράδειγμα, τα καλά βιολογικά προϊόντα. Βάζουν λοιπόν τέτοιου είδους επιχειρήσεις σαν στόχο να μπορέσει περισσότερος κόσμος να έχει πρόσβαση σε καλές υπηρεσίες, σε καλά προϊόντα και να μπορούν το κέρδος που έχουν να το διαθέτουν στους εργαζομένους τους ή να φέρνουν ακόμα ένα κέρδος στην τοπική κοινωνία, επενδύοντας στην τοπική κοινωνία ή και προσλαμβάνοντας περισσότερους ανέργους. Και θα ρωτήσω τώρα ο τηλεθεατής. Πολύ ωραία όλα αυτά. Γιατί έπρεπε να υπάρξει νόμος? Δεν μπορεί να γίνει από μόνο του? Δηλαδή, να κάνω εγώ με τον Νίκο μια επιχείρηση έτσι όπως την περιγράφεται, να βάλουμε ηθικά χαρακτηριστικά στην επιχειρηματικότητά μας και να προχωρήσουμε. Υπάρχει... Τι κάνει ο νόμος, δηλαδή? Βεβαίως. Προϋπήρχε ένας νόμος, ο οποίος χρειάστηκε να βελτιωθεί. Και αυτό κάναμε τον Οκτώβριο του 2016. Ο νόμος θέτει ένα θεσμικό πλαίσιο καλής λειτουργίας. Δηλαδή, όπως ο ιδιωτικός τομέας χρειάζεται κάποιους κανόνες, όπως ο δημόσιος τομέας έχει τους δικούς του κανόνες λειτουργίας, έτσι και εδώ χρειάζεται μία οριοθέτηση. Να φέρω 2-3 επιλεκτικά παραδείγματα τι κάνει ο νόμος. Αν είναι κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, θα πρέπει να τηρεί κάποιους κανόνες. Πώς τους διασφαλίζουμε αυτούς τους κανόνες? Λέμε λοιπόν στον νόμο, όταν μία τέτοια επιχείρηση λειτουργεί, η μισθολογική διαφορά για να εξασφαλίσει το καλό του κόσμου που εργάζεται δεν μπορεί να είναι πάνω από 1:3. Τι γινόταν στο παρελθόν? Μισθολογική διαφορά μεταξύ ποιών? Όλων των εργαζομένων. Α. Τι γινόταν δηλαδή στο ο διευθυντής 3 και ο απλός υπάλληλος 1. Είναι αυτό, το ανώτερο ακριβώς, που μπορεί να... Ακριβώς, είναι το ανώτερο... Μεγαλύτερο εύρος... Ακριβώς, διότι όπως είπαμε πριν, αν λειτουργείς δημοκρατικά και αν οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν τον καρπό της εργασίας τους, δεν γίνεται να έχουμε διαφορές όπως είναι 1:50 ή 1:10. Μπορούμε να τις έχουμε, αλλά αυτές είναι στον ιδιωτικό τομέα. Για να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι πράγματι υπάρχει αυτό που αναφέρθηκα πριν, το συλλογικό όφελος, μπαίνουν κάποιοι δείκτες και κανόνες που αποδέχεται η επιχείρηση ότι θα τηρήσει. Εδώ λοιπόν να σας πω τι θεραπεύσαμε με αυτό. Υπήρχαν κάποια παραδείγματα όπου είχαμε 5 μέλη ιδρυτικά. Τα 5 μέλη τα ιδρυτικά είχαν προσλάβει 10-15 εργαζόμενους, οι οποίοι δεν ήταν όμως μέλη, άρα δεν ψηφίζανε. Είχαμε λοιπόν μία στρέβλωση και στην αναλογία αλλά και στους μισθούς. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς και βάζουμε... Με τον νόμο δίνεται ψήφος σε όλους, αυτό θέλω να το σε όλα τα μέλη που είναι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Πώς το κάνουμε άρα αυτό? Άρα και αυτοί οι 10 που είχαν προσληφθεί μετά
έχουν δικαίωμα ψήφου πλέον βάσει του νόμου. Έτσι. Να πω το εξής. Τι κάναμε? Κάναμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι δεν έχεις δικαίωμα να προσλαμβάνεις όσους εργαζόμενους θέλεις χωρίς να είναι μέλη του συνεταιριστικού σχήματος. Για ποιο λόγο αυτό? Για να σταματήσουν να λειτουργούν τέτοιες επιχειρήσεις σαν γραφεία ενοικίασης εργαζομένων. Ναι. Είχαμε διαπιστώσει λοιπόν. Να γίνουν όντως συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Υπήρχαν μέλη εργαζόμενοι που μπορούσαν να πληρώνονται με 2.500 και 3.000 και είχαμε εργαζόμενους που τους είχαν προσλάβει, οι οποίοι παίρνουν 300 και 400 ευρώ. Άρα αυτό έχει κλείσει το θέμα με τη δική μας νομοθεσία. Για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, να καταλάβουμε και εμείς. Η βιομέα, ας πούμε, που την έχουμε ακούσει, είναι παράδειγμα αυτού του είδους επιχείρησης που συζητάμε, ή ακόμη και η εφημερίδα των συντακτών, που είναι, μια έτσι πρωτοβουλία. Είναι παραδείγματα, αλλά κοιτάξτε επίσης μια άλλη στρέβλωση που υπήρχε στο παρελθόν. Για τη βιομέ, όπως και για την ΕΦΣΥΝ, για την εφημερίδα των συντακτών. Συγγνώμη. Αυτό που έχουμε είναι εργαζόμενους που αποφασίζουν όλοι να εργάζονται και να συνεταιρίζονται. Δεν υπήρχε αυτή η νομική μορφή στο παρελθόν. Καλύπτονται τώρα με αυτή τη νομική μορφή? Υπάγονται σε αυτή τη νομική μορφή? Τώρα δημιουργήσαμε μία νομική μορφή για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που είναι ο συνεταιρισμός των εργαζομένων. Άρα νόμιμα μπορούν να ιδρύονται επιχειρήσεις που όλοι οι εργαζόμενοι είναι και μέλη, άρα όλοι οι εργαζόμενοι έχουν μία ψήφο, και έτσι δεν τους υποχρεώνουμε να φοράνε ένα άλλο καπέλο σαν αυτό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης που επιτρέπει να έχει και μέλη που δεν εργάζονται. Να πούμε τώρα σε ποιες περιπτώσεις, γιατί διαβάζουμε ότι έχει υπάρξει μεγάλη αξιοποίηση, σημαντική αξιοποίηση του νόμου αυτού. 50 επιχειρήσεις τη βδομάδα. Ναι. Όχι τη βδομάδα, το μήνα. Το μήνα. Δεν είναι λίγο, πάλι δεν είναι με λίγο. Με τον προηγούμενο νόμο είχαμε εγγραφές πάρα πολλές. Γιατί έρχονται τα κοινοτικά κονδύλια, βγάζουν προγράμματα, όπως ήταν προηγουμένως τα Τόψα και το ΠΕΚΟ. Γινόντουσαν καταρτήσεις που ενημέρωναν το κοινό αν θέλει να κάνει μια επιχείρηση να την κάνει, αλλά δεν υπήρχε ένα οικοσύστημα υποστηρικτικό. Άρα δημιουργηθήκανε γύρω στις 1.200 επιχειρήσεις, από τις οποίες 280 με 300 είναι αυτές οι οποίες λειτουργούσαν και παρήγαγαν υπηρεσίες και προϊόντα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα, καταθέτουμε το νόμο, πληροφορείται ο κόσμος για τον καινούριο νόμο εκ των προτέρων, γιατί πέρασε από ευρεία διαβούλευση, ένα χρόνο περίπου είχαμε διαβούλευση σε τοπικό επίπεδο, και μέσα σε κάθε μήνα έχουν δημιουργηθεί γύρω στις 200 επιχειρήσεις. Δηλαδή, όσες είχαμε πριν τα προηγούμενα χρόνια, άλλες τόσες έχουν υποβάλει αίτηση ίδρυσης από την ώρα που βγήκε ο νόμος. Άρα υπάρχουν πολλά στοιχεία του νόμου που ξεκαθαρίζουν το πεδίο, και έτσι ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον για να δημιουργηθούν τέτοιες επιχειρήσεις. Τώρα, σαν υπουργός, εσείς σε ποιους θα λέγατε σήμερα, παιδιά, έχουμε αυτό το νόμο και ελάτε κάντε δουλειές? Σε ανθρώπους που είναι άνεργοι, νέα παιδιά που έχουν μια καινοτόμα ιδέα, σε ποιους, σε τι τομείς ακριβώς? Μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής. Στο παρελθόν, πολλές από τις δραστηριότητες της κοινωνικής οικονομίας ήταν για ευάλωτες ομάδες και στο χώρο του καθαρισμού, της σύντησης. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι με την καινούργια κατεύθυνση που δίνουμε εμείς, που μπορώ να τη συνοψίσω στο «η κοινωνική οικονομία είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες», αναδεικνύουμε εκείνους τους χώρους που είχαν δεν είχαν μεγάλη ζήτηση στο παρελθόν. Παραδείγματα. Μία επιχείρηση από αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Μία επιχείρηση η οποία προωθεί την ανοιχτή λογισμική όσο αφορά το χώρο της πληροφορικής, ας το πούμε πιο γενικά. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε ότι έχουμε νέους οι οποίοι έχουν υψηλά προσόντα και βρίσκουν το χώρο της κοινωνικής οικονομίας, το χώρο της κοινωνικής οικονομίας πρόσφορο έδαφος. Επίσης όμως βλέπουμε το εξής φαινόμενο. Εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τους όρους εργασίας τους. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που δούλευαν στον καθαρισμό φεύγουν από τις επιχειρήσεις που τους είχαν προσλάβει και έρχονται και στείνουν δικές τους αυτόνομες, αυτοδιαχειριζόμενες μικρές επιχειρήσεις. Άρα, όσοι είναι κακοπληρωμένοι, όσοι δουλεύουν εκ περιτροπής και θέλουν να δουλέψουν μέσα σε καλύτερες συνθήκες εργασίας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα και από αυτά τα δύο. Δηλαδή, και άνεργοι, ιδιαίτερα νέοι,
και από το χώρο της αγροτοδιατροφής, ναι, και από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με τις ώρες εργασίας. Πάντως το μοντέλο της αυτοδιαχείρισης δούλεψε. Το ότι βρισκόμαστε εδώ έχει, οφείλεται και αυτό στην αυτοδιαχείριση και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα δύο χρόνια του αγώνα. Να πάμε, τελειώσαμε αυτό, να πάμε σε άλλα θέματα. Να κάνω μια παρατήρηση, ναι, πάνω σε αυτό. Απλώς να ενημερώσω ότι στο μικρό χρονικό διάστημα που έχει ιδρυθεί πλέον η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Οικονομία, έχουμε κάνει μια πλήρη καταγραφή του πεδίου, πόσες επιχειρήσεις, σε ποιες περιοχές υπάρχουν κτλ. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την επόμενη εβδομάδα, θα κάνουμε δημόσιες παρουσιάσεις και των στοιχείων και του νόμου, αλλά και των χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ασφικτιά αυτός ο κλάδος και ο χώρος, γιατί οι τράπεζες δεν δανείζουν γενικά, αλλά ειδικότερα σε αυτούς. Θα το συνδέσετε με το ΕΣΠΑ, ας πούμε? Υπάρχει, λοιπόν, τον Σεπτέμβριο θα βγει ένα πρόγραμμα το οποίο θα κάνει χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις που ανήκουν στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, φορείς κοινωνικής οικονομίας, η οποία θα βοηθάει επιχειρήσεις για να καλύψουν τα αναλώσιμα, τα πάγια έξοδα που έχουν, μισθολογικά και μη μισθολογικά, εξοπλισμό. Φτάνει να καταθέσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αποδεικνύει ότι με αυτό το σχέδιο και με αυτή τη χρηματοδότηση, μάλιστα, υποστηρίζουν θέσεις εργασίας. Υποπτεύουμε ότι αυτό θα το κάνετε Σεπτέμβριο, όχι μόνο εδώ στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, θα το κάνετε και στην περιφέρεια. Έτσι, γιατί σε όλη την Ελλάδα. Ωραία. Λοιπόν, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κυρία Υπουργέ, αφού είστε σήμερα κοντά μας. Το Φεβρουάριο, νομίζω, είχατε εξαγγείλει ένα πρόγραμμα μέσα από το οποίο θα δινόντουσαν κίνητρα για τη μετατροπή της μερικής απασχόλησης σε σταθερή απασχόληση. Τι έχει γίνει με αυτό? Είναι γεγονός. Ξέρετε ότι πόσο κόσμο αφορά. Είναι γεγονός ότι αυτό το θέμα της μερικής απασχόλησης μας έχει πραγματικά προβληματίσει στο Υπουργείο Εργασίας. Να πούμε πρώτα ότι τους τελευταίους μήνες η οικονομία έχει καταφέρει να αναστρέψει την καταστροφή που ήρθε το 2013 και το 2014. Το 2013 και 2014 για κάθε 10 θέσεις εργασίας καινούργιες που δημιουργόντουσαν είχαμε 4 θέσεις που ήταν πλήρους απασχόλησης και οι υπόλοιπες ήταν μερικής και εκπεριτροπής. Τους τελευταίους 5 μήνες, με τη δική μας προσπάθεια που υποστηρίζουμε παρόλα αυτά που ακούγονται την ιδιωτική πρωτοβουλία, είναι ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν αποφασίσει αυτό να το ανατρέψουν. Δηλαδή, τουλάχιστον το 50% των θέσεων που δημιουργούνται, σε κάποιους μήνες ήταν και 55%, είναι πλήρους απασχόλησης. Όμως το κενό είναι πραγματικό και υπαρκτό. Μας έχει προβληματίσει και μας έχει απασχολήσει στο Υπουργείο Εργασίας και σε συνεργασία με την Υπουργό, με την κυρία Χτσιόγλου, καταλήξαμε ότι λόγω των διαρθρωτικών προσαρμογών που έχουν υποστεί επιχειρήσεις που έχουν μειώσει τις ώρες για το προσωπικό τους, χρήζουν βοήθειας στο βαθμό που έχουν ένα σχέδιο που εξηγεί πώς θα μπορέσει η επιχείρησή τους να υποστηριχτεί όταν οι μερικές θέσεις. Άρα αυτό το 4 στους 10 πώς έχει μετατραπεί? Έχει μετατραπεί τώρα, έχουν ανέβει αριθμοί? Έχει μετατραπεί, διότι εμείς το επαναλαμβάνουμε, παρακολούθησα. Έχουμε αριθμούς να δώσουμε, δηλαδή έχει γίνει 5. Πώς ναι, έχει πάει στο 52% σαν μέσο όρο. Δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι άκουγα λίγο την προηγούμενη συζήτηση των προσκεκλημένων σας και εξακολουθεί να υπάρχει η κινδυνολογία στην κυριολεξία και παραπληροφόρηση στον κόσμο, δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα για τη χώρα, ότι δεν προχωράνε τα πράγματα, δεν έχουμε μπει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα ψεύδος. Οι επιχειρήσεις, άλλη μία απόδειξη, για ποιο λόγο οι επιχειρήσεις που το 2014, χρονιά success story, δεν προσλαμβάνανε παρά μόνο 4 στους 10 με πλήρη απασχόληση, τώρα προσλαμβάνουν το 52%. Αυτή την ανάπτυξη όμως πότε θα την νιώσει στο πετσί του και στην τσέπη του ο πολίτης? Να σας πω. Ο πολίτης, ξέρετε, με αυτά που λέτε και ακούνε από τους πολιτικούς, ωραία, τα σέβονται, τα ακούνε, αλλά η πραγματικότητα του είναι λίγο διαφορετική, έτσι. Να πω το εξής. Το σύστημα Εργάνη λέει ότι αν μετρήσουμε απολύσεις και καινούργιες προσλήψεις από τον Ιανουάριο μέχρι το Μάιο που έχουμε τα στοιχεία, έχουν γίνει 127.000 θέσεις εργασίας καινούργιες προσλήψεις.
Εξ αυτών, το 52% είναι πλήρους απασχόλησης. Αυτά τα νοικοκυριά που τώρα έχουν δουλειά, γιατί προηγουμένως δεν είχαν, θα καταναλώσουν, το νιώθουν. Ναι. Το νιώθουν. Να όμως, πάμε, κυρία, για να μπορέσει, ναι, αυτό, για να μπορέσει αυτό πραγματικά να το νιώσει η κοινωνία, όταν εμείς παραλάβαμε μια κοινωνία που είχε 27% ανεργία και σήμερα είναι στο 22,5%, εμείς αυτό το 22,5% πρέπει να το ρίξουμε κάτω, λοιπόν, από τον ψυχολογικό όριο. Την καλύτερη πάσα να σας κάνω μια του 20%. Έχουμε 1.100.000 τόσους 114 ανέργους σήμερα. Αυτό πρέπει να μειωθεί. Πρέπει να πέσουμε κάτω από το εκατομμύριο. Όταν λοιπόν εμείς κάνουμε σταθερά βήματα, κυρία Υπουργέ, για τη μείωση της ανεργίας. Ωραία. Ήσασταν εκεί στην ίδια καρέκλα και εγώ εδώ στην ίδια καρέκλα και σας είχα ρωτήσει αν η πρόβλεψη τότε ήταν για ανάπτυξη 2,7% στο τέλος του 2016. Προεβλέπεται το ανάπτυξη 2,7%. Εάν αυτή η πρόβλεψη επαληθευόταν, τι θα γινόταν με την απασχόληση, με την ανεργία? Μου είχατε πει ότι μπορεί να πέσει, να γράψει μπροστά άσο. Δεν θα είναι από ό,τι φαίνεται 2,7% η ανάπτυξη, από ό,τι λένε όλοι. Τι προβλέπετε για την πορεία της ανεργίας, και να πάμε μετά σε άλλα θέματα. Η ανεργία θα εξακολουθεί να μειώνεται σταθερά. Πιστεύω ότι αυτό το χρόνο, αλλά ακόμα περισσότερο το 2018, θα έχουμε μια τεράστια αναπτυξιακή πορεία. Αυτό το ακούμε από επενδυτικούς ομίλους, αυτό το ακούμε από επενδυτές και μέσα στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδας. Αλλά το λένε και τα στοιχεία καθαρά ξεκάθαρα. Αν κοιτάξουμε τους δείκτες βιομηχανικής παραγωγής, δείκτες εξαγωγής, εξαγωγών, τουρισμό, ανεργία, όλοι αυτοί οι δείκτες είναι στην θετική κατεύθυνση. Πέφτει η ανεργία, ανεβαίνουν οι δείκτες παραγωγής, άρα έχουμε ήδη μπει σε μια θετική καμπή μέσα στο δύσκολο περιβάλλον των πρώτων 6 μηνών. Τους 4 μήνες είδατε ότι καταγράφηκε τελικά ανάπτυξη 0,4. Ναι. Και βάσει αυτών των δεδομένων είμαι πραγματικά, εξακολουθώ να είμαι αισιόδοξη, και το κενό που δημιουργήθηκε αυτούς τους μήνες είμαι σίγουρη ότι στο υπόλοιπο τμήμα του 17 και του 18 θα υπερκαλυφθεί. Η αξιολόγηση τέλειωσε. Μπαίνουμε, φαντάζομαι, σε μια άλλη περίοδο που θα έχει πιο δημιουργικό περιεχόμενο. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, τι περιμένετε? Δηλαδή, ακούς έξω τον κόσμο και λέει, ωραία ρε παιδί μου, με τα δημοσιονομικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι, γιατί δεν κυβερνάει καμιά κυβέρνηση στην Ελλάδα. Είναι όλα από τους δανειστές. Με τη γραφειοκρατία, ας πούμε, η οποία ταλανίζει τον κόσμο. Πεδίο λαμπρό. Μου έλεγε προχθές ένας άνθρωπος που, ναι, ήθελε, ναι, ναι, να μεταφέρει, να μεταβιβάσει ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο, το που έλεγε σε άλλο επαγγελματία, και μου έλεγε ότι τρέχει 3 μήνες. Δηλαδή, έλεος. Τι θα κάνετε με αυτά? Υπάρχουν μία σειρά από παθογένειες οι οποίες βήμα-βήμα βελτιώνονται. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Στον χώρο της κοινωνικής οικονομίας, αν ήθελε κάποιος να εγγραφεί στο παρελθόν, να δημιουργήσει μία τέτοια επιχείρηση, έπαιρνε 6 μήνες. Σήμερα παίρνει 15 μέρες. Με τη μεταγραφή που έχουμε ένα μεγάλο βάρος. 15 μέρες με τα πάντα τελειωμένα ή τα πρώτα χαρτιά για να ξεκινήσει και στη συνέχεια? Όχι, με τα πάντα τελειωμένα, πάει να πει ότι έχεις πάρει την πρώτη έγκριση. Μάλιστα. Που μπορείς να αρχίσεις να λειτουργείς. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσεις. Και αυτές να μειωθούν, γιατί έχω ακούσει ότι είναι ακόμα χρονοβόρες και κουραστικές, μας το έχουν φύγει έτσι. Φυσικά. Όπως γνωρίζετε, ο στόχος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι να μπορεί κανείς να εγγράφεται μέσα σε μία μέρα. Όταν λοιπόν αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, θα μπορούμε και εμείς να ακολουθήσουμε το ίδιο σύστημα. Να πω κάτι άλλο όμως. Όταν κάποιος θέλει να μάθει για την κοινωνική οικονομία σήμερα, τι κάνει? Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή έχουμε κανονικό ωράριο που δεχόμαστε και τηλεφωνήματα, αλλά και ανθρώπους που θέλουν να πάρουν άμεσα και προσωπικά την πληροφορία, από το πώς συστήνεται μια επιχείρηση μέχρι το αν τους εξυπηρετεί αυτή η νομική μορφή ή κάποια άλλη νομική μορφή. Άρα, από εκεί που δεν υπήρχε πρόσβαση στους πολίτες, σε αυτό το τομέα έχουμε κάνει πάρα πολλά βήματα. Λοιπόν, να πούμε λίγο για την κοινοφελή εργασία πριν κλείσουμε, κυρία Υπουργέ. Τι γίνεται με την κοινοφελή, με τα προγράμματα κοινοφελούς εργασίας? Προχωράνε, είναι η πρώτη φορά που, καθώς επισκέφτομαι δήμους από όλο το πολιτικό φάσμα, δίνει συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε δημιουργήσει ένα διαφορετικό σύστημα εγγραφής έργων και τα έργα πλέον που υλοποιούνται είναι ποσοτικοποιημένα
και μπορεί και ο πολίτης σε τοπικό επίπεδο να τα δει, να ξέρει τι ακριβώς έγινε, πού εργαστήκανε, πώς πιάσανε τόπο αυτά τα έργα, ώστε η εργασία που προσφέρουν οι άνεργοι για αυτούς τους 8 μήνες που προσλαμβάνονται και που παράλληλα παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια στο χώρο της πληροφορικής, υπενθυμίζω, αυτή η δουλειά που κάνουν να πιάνει τόπο για την τοπική κοινωνία. Εμείς σαν κεντρικό κράτος έχουμε μεταφέρει στην τοπική αυτοδιοίκηση γύρω στα 450 εκατομμύρια για να μπορούν να υλοποιούν έργα και μικρών υποδομών βελτιωτικών. Να σας φέρω ένα παράδειγμα: στους 17 δήμους που είναι οι πιο ευάλωτοι δήμοι της χώρας, μέσα σε 8 μήνες έχουν επισκευάσει 190 σχολεία, 75 υποδομές οι οποίες είχαν τεράστια προβλήματα. Έχουν αυξήσει την προσβασιμότητα σε μία σειρά από χώρους που πριν φυσικά δεν υπήρχε. Ναι. Και όλα αυτά θα τα καταγράψουμε, τα έχουμε ήδη καταγράψει. Πέρα από τη δημιουργικότητα, υπάρχει κάποια προοπτική για αυτούς τους εργαζόμενους μετά τους 8 μήνες να μονιμοποιηθεί λίγο ή να ανανεωθεί πάλι το... Επιτρέψτε μου να πω δύο πράγματα. Πρώτα να συμπληρώσω την πρότασή μου. Στον ιστότοπο, τον οποίο θα έχουμε έτοιμο το Σεπτέμβριο, θα μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει και να βλέπει τι ακριβώς έχει γίνει στην περιοχή του, ώστε να διατηρούμε και τη διαφάνεια και τα έργα τα οποία βρίσκονται προς υλοποίηση στο μέλλον. Τώρα, να αναφερθώ σε αυτό που είπατε. Η απάντηση είναι ότι αυτές οι προσλήψεις είναι ενταγμένες μέσα σε ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Δεν είναι προσλήψεις οι οποίες καλύπτουν μόνιμες και πάγιες ανάγκες του Δήμου. Αυτή την αλλαγή εμείς κάναμε με την κοινοφελή εργασία. Είναι έργα τα οποία έχουν αρχή, μέση και τέλος. Mm-hmm. Δεν δημιουργούν πάγιες, δεν καλύπτουν πάγιες ανάγκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και έτσι οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ενημερωμένοι, τους ενημερώνει ο ΑΕΔ, τους ενημερώνει και ο Δήμος εξ αρχής, ότι είναι 8 μήνες, δίνει ανάσχεση στη μακροχρόνια ανεργία, γιατί πρέπει να σας πω ότι το 70% των ανθρώπων που εργάζονται στην κοινοφελή εργασία είναι πάνω από 45-50 ετών, που ο ιδιωτικός τομέας δεν υπάρχει δεν περίπτωση τους να τους προσλάβει. Εντάξει. Και έχουν εργαστούν πάνω από 3 χρόνια. Άρα τα προγράμματα. Σπάει το σερί της να μην σκοτώνουν για τα γερικά άλογα. Θα υπάρξει κάποια εξέλιξη σε όλο αυτό, έχετε κάτι ετοιμάσει? Προχωράμε. Αυτή τη στιγμή τρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα σε όλους τους δήμους της χώρας. Μάλιστα. Και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό να μπορούμε να υποστηρίξουμε τους μακροχρόνια ανέργους, ειδικά και αυτούς που είναι σε μεγάλη ηλικία, στην επανένταξη της αγορά εργασίας προσωρινά, γιατί θα έχουν μία πρόσφατη εμπειρία εργασιακή, αλλά επίσης και με τα παραπάνω προσόντα που αποκτούν κατά αυτή τη διάρκεια. Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και...